δεύτερος χορευτικός μαραθώνης από τους Rotary. Καταρχήν να μας πείτε τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη εκδήλωση. Ναι, η περισσότερη σκοπή του ομίλου μας τοπικά είναι το νοσοκομείο. Πέρσι στον πρώτο χορευτικό μαραθώνιο είχαμε συμβάλει στην αποπεράτωση της δεύτερης φάσης των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Για φέτος έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Η φθαλμαλογική κλινική του νοσοκομείου μας χρειάζεται εξοπλισμό για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ο οποίος είναι αρκετά ακριβώς. Να τονίσω ότι λόγω αυτής της έλλειψης του εξοπλισμού, αρκετοί συμπολίτες μας, περίπου 1000 κάθε χρόνο, αναγκάζονται να μεταβούν στην Αθήνα, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο της Κρήτης και να εξεταστούν και να θεραπευτούν για οφθαλμολογικά προβλήματα τα οποία έχουν. Έτσι λοιπόν, έχουμε μπει στη διαδικασία να μεσέψουμε χρήματα για την αγορά αυτού του εξοπλισμού για την οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου μας. Ένα από τα πολύ καλά στοιχεία του Ροταριανού Ομίλου και του Ρόταρι παγκοσμίως είναι ότι οποιοδήποτε ποσό συγκεντρώσουμε εμείς από εδώ, ουσιαστικά το Διεθνές Ρόταρι θα το διπλασιάσει για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή εννοείται ότι δίνουν και εκείνοι το αντίστοιχο ποσό. Ακριβώς. Ό,τι μπορέσουμε και μαζέψουμε τοπικά ή μέσω άλλων ομίλων ή μέσω εκδηλώσεων εμείς, τα κεντρικά του Ροταριανού Ιδρύματος, διπλασιάζουν ουσιαστικά το ποσό. Από τη σημερινή προσέλευση ικανοποιείται ο στόχος, θεωρείται ή προσεγγίζεται. Το μηχάνημα το συγκεκριμένο είναι πολύ ακριβό, κοστίζει γύρω σε 75.000 ευρώ. Θα χρειαστεί να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις για να μαζέψουμε το μισό των χρημάτων αυτών, έτσι ώστε να φτάσουμε στο ολόκληρο. Αλλά τη σημερινή προσέλευση, με βάση τον καιρό και την ημέρα που έχει πολλές εκδηλώσεις, με ανοιχτά καταστήματα και να βάλει σε διάφορα χωριά κλπ., εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζωντανή, υπάρχει κέφι, υπάρχει χαρά. Να αναφερθούμε λίγο στα σωματεία, τα χορευτικά τα οποία συμμετέχουν. Μας πείτε πόσοι σύλλογοι συμμετέχουν. Κλήθηκαν όλοι οι σύλλογοι και οι σχολές χορού του νησιού. Μπόρεσαν να τα αποκριθούν οι περισσότεροι. Για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσαν δύο από αυτούς. Συμμετέχουν περίπου 120 με 130 χορευτές σήμερα. Τα σωματεία αυτά θα μου επιτρέψετε να τα βλέπουμε γιατί θα τα ξεχάσουμε. Είναι το Αρτίστα, ο Απελής, Αρίων, Θεόκριτος, Λύκειο Ελληνίδων, Μπαλαρίνες και Όνειρα, Πρόδος, Σχολή Ελένης Δρόσου, Χοροκός, Σχολή Χορού Αγγελικής, όπως επίσης συμμετέχει και το Health and Gym Studio και το... Και άλλο, ο Άγιος Νικόλος. Ο Άγιος Νικόλος τελευταία στιγμή δυστυχώς έπρεπε να ακυρώσει τη συμμετοχή του και με τη δασκάλα του στην Πλεπάνη Αμισελίδη και επίσης και η Σχολή Χορού Αγγελική. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο που τιμάει την παρουσία του τέτοιες κινήσεις, όπως επίσης και τις σχολές χορού και τους δασκάλους που δούλεψαν για αυτόν τον σκοπό. Για να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση και γενικά όλες οι εκδηλώσεις του Ροταριανού Ομίλου ΚΟ, αφιερώνουν πολύ χρόνο και κόπο όλοι οι Ροταριανοί, όλα τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου, καθώς και όσοι συμμετέχουν θελοντικά και αφιλοκριτώς σε αυτούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσιάστρια δηλαδή, που όπου και φέτος θα καλύψει την εκδήλωση και όλους όσους συμμετέχουν, χορευτές, δασκάλους, εθελοντές που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ο DJ. Και ο DJ φυσικά, επίσης, ο Γιάννης Καματερός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και τον κύριο Τράκη για την αίθουσα, την είπα της Αβιλαντικού. Όλους αυτούς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Like a sunlight, when I come through, I need a girl like